Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ το Προεδρείο για την κυρία Πηγαδίτου για την προσφώνηση. Στα επόμενα λεπτά θα επικεντρωθώ στις νεότερες θεραπείες στα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας. Είναι γεγονός ότι η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας των νοσημάτων αυτών με την αποσαφήνιση του ρόλου, της σημασίας των παθογενετικών, των σηματοδοτικών μονοπατιών και των μορίων που συμμετέχουν σε αυτά, μονοπάτια που εκκινούν μετά την ενεργοποίηση του υποδοχέα του β' λεμφοκυτάρου, οδήγησε στη θεραπευτική των νοσημάτων αυτών στην εισαγωγή νέων στοχευμένων θεραπείων. Παράλληλα, στη θεραπευτική φαρέτρα μας έχουμε νεότερα μονοκλονικά αντισώματα. Στη συνέχεια θα επικεντρωθώ σε δύο από τις συχνότερες λεμφοϊπερπλαστικές εξεργασίες, δηλαδή στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία και από τα β' μη Hodgkin λεμφώματα στο ζώδες λέμφωμα που αποτελεί το συχνότερο ιστολογικό υπότυπο αυτής της κατηγορίας. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε συγκεντρωτικά τους νεότερους αυτούς παράγοντες, τον στόχο έναντι του, τον οποίον στρέφονται και τον μηχανισμό δράσης. Στην πράξη, οι αιματολόγοι έχουμε στη διάθεσή μας δύο νέους παράγοντες που και οι δύο αναστέλουν τον υποδοχέα του β' λυμφοκυτάρου, το ιμπρούτινιμ και το ιντελάλισιμ. Ενώ στον πίνακα αυτό βλέπουμε τα νεότερα μονοκλονικά αντισώματα και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι εκτός από το CD20 και άλλα αντιγόνα επιφανείας στην επιφάνεια του β' λυμφοκυτάρου αποτελούν στόχο για τη δημιουργία αντισωμάτων. Θα επικεντρωθούμε σε δύο νεότερα μονοκλονικά αντι-CD20 αντισώματα, το φατούμαμαμ και το μπινοτούζουμαμ. Ήδη προανέφερα ότι στη θεραπευτική φαρέτρα μας έχουμε δύο νέους εντυπωσιακούς παράγοντες, το ιμπρούτινιμ και το ιντελάλισιμ. Το ιμπρούτινιμ αναστέλει το σηματοδοτικό μονοπάτι που ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση, όπως είπαμε, του υποδοχέα του β' λυμφοκυτάρου, αναστέλλοντας συγκεκριμένα αυτή την κινάση, την BTK κινάση. Υπάρχει στην κλινική πράξη με την εμπορική ονομασία Ιμπρούβικα, το οποίο έχει πάρει κλινική ένδειξη τόσο στην πρώτη γραμμή θεραπείας, όσο και στην υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική χρόνια λεμφογενή λευχαιμία ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με πενταμάστιν και ριτούξιμαμ. Να λοιπόν η κλινική μελέτη Resonate, από τα αποτελέσματα της οποίας το Ιμπρούτινιμ παίρνει ένδειξη για την υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική χρόνια λεμφογενή λευχαιμία. Στη μελέτη αυτή το ιμπρούτινιμ συγκρίθηκε με το φατούμαμαμ σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών και προέκυψε υπεροχή του ιμπρούτινιμ ως προς την επίτευξη επιβίωσης ελεύθερης εξέλιξης νόσου. Συνεχίζοντας να κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί αυτή έχει σημασία για μας τους κλινικούς, για την εγρήγορση που πρέπει να έχουμε, την αυξημένη, για τους ασθενείς μας που παίρνουν ιμπρούτινιμ και στους οποίους παράλληλα συγχορηγούνται αντιαιμοπεταλιακά. Και κυρίως αυτό το αναφέρουμε γιατί υπάρχει μικρός μεν, αλλά υπαρκτός κίνδυνος σοβαρών αιμορραγικών συμβαμάτων. Και αυτή είναι η μελέτη Resonate 2, πιο πρόσφατη, στην οποία γίνεται απευθεία σύγκριση του ιμπρούτινιμ με την χλωραμβουκύλη σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τοξική θεραπεία με το κλασικό FCR, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω συνοσηρωτήτων. Να θυμίσουμε ότι η χλωραμβουκύλη αποτελεί τον αλκυλούντα αυτόν παράγοντα που αποτέλεσε και ίσως αποτελεί ακόμα σε κάποιες χώρες τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας των ασθενών της κατηγορίας αυτής. Από τη σύγκριση βγαίνει σαφής υπεροχή του ιμπρούτινιμ έναντι της χλωραμβουκύλης ως προς την επιβίωση ελεύθερης εξέλιξης νόσου. Και μια τάση υπεροχής επίσης για τους ασθενείς στη συνολική επιβίωση που λαμβάνουν μονοθεραπεία με ιμπρούτινιμ. Ακόμα πιο ξεκάθαρα, υπερέχει το ιμπρούτινιμ ως προς την αποτελεσματικότητά του, επάγοντας συνολικές ανταποκρίσεις που φτάνουν το 85% έναντι μόλις το 35% στην ομάδα που λαμβάνει μόνο χλωραμβουκύλη. Και αυτή είναι η κλασική μελέτη Ήλιος, που δημοσιεύτηκε στο JCO του 2015, στην οποία γίνεται σύγκριση του συνδυασμού ριτούξιμα με πενταμουστίνη με ή χωρίς ιμπρούτινιμ. Και όπως προκύπτει, όταν μπαίνει το ιμπρούτινιμ στο συνδυασμό, αλλάζει τα πράγματα και το PFS γίνεται καλύτερο σε αυτούς τους ασθενείς που λαμβάνουν με τον συνδυασμό το ιμπρούτινιμ. Αυτή είναι μια διαφάνεια που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για εμάς τους αιματολόγους.
Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε παράγοντες οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί στην πιο δύσκολη κατηγορία ασθενών, που είναι οι ασθενείς με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία και διαταραχές του τύπη 53, δηλαδή είτε με έλλειψη του 17π είτε με μεταλλάξεις του P53. Μέχρι πρότινος, η μόνη θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς αυτούς ήταν η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών, εφόσον βέβαια ήταν κατάλληλοι υποψήφοι για αυτή τη διαδικασία. Όμως, όπως βλέπουμε από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της χορήγησης του ibrutinib, σε όλες τις κλινικές μελέτες, στις οποίες απομονώθηκαν οι ασθενείς με διαταραχές του τύπη 53 και ήταν αρκετοί, 241, οι ανταποκρίσεις ξεπέρασαν το 80%. Μάλιστα, υπήρξαν και πλήρεις υφέσεις. Το εντελάλισιμπ είναι ο επόμενος παράγοντας που υπάρχει διαθέσιμος στις μέρες μας. Αναστέλει και αυτός σηματοδοτικό μονοπάτι, αλλά αναστέλλοντας μια άλλη κινάση, TPI3K κινάση. Υπάρχει με την εμπορική ονομασία Zindelig, έχει πάρει ένδειξη στην υποτροπιάζουσα η ανθεκτική χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, αλλά και ως συνεχιζόμενη θεραπεία σε ασθενείς που ήδη τον λάμβαναν στην πρώτη γραμμή με διαταραχές του TP53. Αυτή είναι η κλινική μελέτη δημοσιευμένη στο New England Journal of Medicine, από την οποία ο συνδυασμός του εντελάλισιμπ με το ριτούξιμαμ παίρνει ένδειξη στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία. Και άλλη μια επισήμανση για τους κλινικούς γιατρούς. Όπως προκύπτει λοιπόν από την, από την ανάλυση, την ενδιάμεση, την interim όσο και από τα επικυρωποιημένα αποτελέσματα, η πιο σοβαρή, η πιο συχνή σοβαρού βαθμού ανεπιθύμητη ενέργεια έχει να κάνει με την κολίτιδα και την διάρρεια. Να λοιπόν και τι μπορεί να κάνει το εντελάλισιμπ σε αυτή την πολύ δύσκολη ομάδα των ασθενών. Είναι επίσης αποτελεσματικό, πότε όμως, όταν συγχορηγείται με το ριτούξιμαμπ, επάγοντας συνολικές ανταποκρίσεις που φτάνουν το 80% περίπου. Ένας άλλος παράγοντας έναντι του οποίου έχει δημιουργηθεί και αποτελεί στο ερευνητικό πεδίο για νέες θεραπείες είναι η ογκοπροτεΐνη BCL2. Η ογκοπροτεΐνη αυτή εκφράζεται σχεδόν στο σύνολο των κυττάρων της χουλουλού και η σημασία της είναι μείζωνα ως ρυθμιστής της αποπτωτικής διαδικασίας. Σε αυτή την κατηγορία των αναστολίων της ογκοπροτεΐνης BCL2 υπάρχουν αυτοί οι δύο νέοι παράγοντες, το Navito Clax και το ABT-199. Όμως θα αναφερθούμε κυρίως στο ABT-199, ως αλλιώς γνωστό Veneto Clax, γιατί φάνηκε από τα αποτελέσματα, τα πρώιμα, ότι είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός παράγοντας και μάλιστα σε ασθενείς οι οποίοι είναι φλουντάραμπιν ανθεκτικοί. Οι ανταποκρίσεις πολύ εντυπωσιακές. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Το Venetoclax, όταν συνδυάστηκε με το rituximab, αλλά και μόνο του, για αυτή τη πολύ δύσκολη ομάδα των ασθενών, επαναλαμβάνω, με διαταραχές του τύπη 53, είναι άκρος εντυπωσιακά τα αποτελέσματά του όταν χορηγούνται, επάγοντας ανταποκρίσεις που ξεπερνούν το 80%, με πλήρης υφέσεις περίπου 25, και επίσης βλέπουμε ότι είναι δυνατόν με την εφαρμογή του να γίνει εξάλληψη της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου. Επομένως, είναι ένας παράγοντας για τον οποίο μάλλον θα μιλήσουμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, στην τρεχόντος, η γερμανική ομάδα μελέτης της χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας, στη CLL14, δοκιμάζει το ABT-199 στην πρώτη γραμμή θεραπείας μαζί με ομπινοτούζουμαμπ και το συγκρίνει με ομπινοτούζουμαμπ πλάς χλωραμβουκύλη. Αλλάζοντας το πεδίο και παραμένοντας στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, θα μιλήσουμε λιγάκι για τα νεότερα αντι-CD20 μονοκλονικά αντισώματα. Το φατούμομαμπ, το οποίο όπως βλέπουμε στο γράφημα αυτό, προσδένεται σε διαφορετικό σημείο στο αντιγόνο CD20 σε σχέση με το ριτούξιμαμπ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάγει πιο ισχυρές κυταροτοξικότητες σχετιζόμενες τόσο με το συμπλήρωμα όσο και με το αντίσωμα. Αυτή είναι η κλασική μελέτη που την γνωρίζουν οι αιματολόγοι του Βίρντα, στην οποία φάνηκε ότι το φατούμομαμπ είναι ένας παράγοντας που έχει αποτελεσματικότητα ακόμα και σε ασθενείς που είναι φλουντάραμπιν ανθεκτικοί, αλλά και σε ασθενείς που έχουν ογκώδη λεμφαδενοπάθεια. Και αυτή είναι η μελέτη Complement 1, στην οποία συμμετείχαν και ελληνικά κέντρα, με τον κύριο Παναγιωτίδη,
να προεξάρχει είναι η μελέτη από τα αποτελέσματα της οποίας ο συνδυασμός οφατούμωμα μαζί με χλωραμβοκύλη παίρνει ένδειξη στην πρώτη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία που δεν μπορούν να λάβουν εντατικοποιημένα σχήματα λόγω ηλικίας ή κακής φυσικής κατάστασης. Αυτή ήταν η υπεροχή του συνδυασμού ως προς το PFS συγκρινόμενο με τη μονοθεραπεία με χλωραμβοκύλη. Τελειώνοντας με τα μονοκλωνικά αντισώματα, αυτό είναι το ομπινοτούζουμαμπ. Είναι ένα αντίσωμα προϊόν εξελιγμένης βιοτεχνολογίας που λόγω μιας ειδικής μη φουκοζηλιωμένης γλυκοζηλίωσης έχει ισχυρή ικανότητα να συνδέεται με διπλανά κύτταρα και να υπάγει από πτωτικές διαδικασίες και επίσης πολύ ισχυρή κυταροτοξικότητα διαμεσολαβούμενη από τα αντισώματα. Εδώ βρίσκονται συνοπτικά μαζεμένες όλες οι κλινικές μελέτες στις οποίες το ομπινοτούζουμαμπ χορηγήθηκε σε ασθενείς με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία. Όμως, σε μία αξίζει να σταθούμε, σε αυτή τη μελέτη κλινικής φάσεως 3, πολύ μεγάλη μελέτη από τη γερμανική ομάδα με 663 ασθενείς, στις οποίες τρεις ομάδες ασθενών λαμβάνουν χλωραμβουκύλη είτε μαζί με ομπινοτούζουμαμπ και ριτούξιμαμπ, είτε μονοθεραπεία με χλωραμβουκύλη. Και τι δείχνει αυτή η κλινική μελέτη? Καταρχήν δείχνει ότι οποιοδήποτε συνδυασμός της χλωραμβουκύλης με αντίσωμα υπερέχει έναντι της μονοθεραπείας με χλωραμβουκύλη, τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα, όσο και ως προς τη διάμεση συνολική επιβίωση ελεύθερης εξέλιξης νόσου. Και όταν γίνεται η απευθεία σύγκριση των δύο συνδυασμών, φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπερέχει ο συνδυασμός της χλωραμβουκύλης με το ομπινοτούζουμαμπ. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το ομπινοτούζουμαμπ παίρνει ένδειξη επίσης σε συνδυασμό με τη χλωραμβουκύλη στην πρώτη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία που δεν μπορούν να λάβουν εντατικοποιημένα σχήματα. Θα ήθελα, κλείνοντας το κεφάλαιο της χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας, να επισημάνω ότι καταρχήν οι αιματολόγοι για πρώτη φορά έχουμε στη διάθεσή μας παράγοντες που είναι αποτελεσματικοί σε αυτούς τους ασθενείς για τους οποίους πάντα ήμασταν ιδιαίτερως προβληματισμένοι, τους ασθενείς με διαταραχές του τύπου 53. Έχουμε παράγοντες που βάζουν σε ερώτημα για τη θέση της αλλογενούς μεταμόσχευσης μυελού των οστών, γιατί είναι τόσο αποτελεσματική και επομένως ο ρόλος της αλλογενούς εδώ είναι υποσυζήτηση. Επίσης, για πρώτη φορά συζητάμε με την εισαγωγή των νεότερων αυτών παραγόντων, κυρίως όταν αυτοί συνδυάζονται με αντισώματα όπως τον πινοτούζουμπαμ, μιλάμε για πιθανό σύνδρομο λύσης, δηλαδή είμαστε σε επιφυλακή να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε σύνδρομο λύσης που στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, δηλαδή μια λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία, με χαμηλό δίκτυο πολλαπλασιασμού, που ποτέ στο παρελθόν δεν μας είχε απασχολήσει σύνδρομο λύσης. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας τις μακροπρόθεσμες τοξικότητες των φαρμάκων αυτών, που λίγο πολύ είναι άγνωστες, γιατί το follow-up των ασθενών που λαμβάνουν αυτούς τους νεότερους παράγοντες δεν είναι μεγάλο και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε το υψηλό τους κόστος, διότι είναι φάρμακα, είναι παράγοντες που χορηγούνται αδιαλείπτως στον ασθενή. Ένα είναι σίγουρο πάντως, ότι με την εισαγωγή αυτών των φαρμάκων θα αναγκαστούμε να τροποποιήσουμε τους θεραπευτικούς αλγόριθμους και να ένας προτινόμενος θεραπευτικός αλγόριθμος που λαμβάνει υπόψη τους νεότερους παράγοντες προερχόμενος από τη γερμανική ομάδα, από το Stilgenbauer, όπως παρουσιάστηκε στο ASCO. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νεότεροι παράγοντες έχουν σαφώς θέση είτε στους νέους σε ηλικία ασθενής είτε στους ηλικιωμένους με διαταραχές του τύπου 53. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για όλους τους ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν τοξικές θεραπείες και όπως βλέπουμε επίσης, οι συνδυασμοί των νεότερων αντισυντήγωση μονοκλωνικών αντισωμάτων με τη χλωραμβουκύλη έχουν θέση σε όλους τους ασθενείς που επίσης δεν μπορούν να λάβουν τοξικές θεραπείες. Κύριε Σάχανα. Ναι, θα είμαι πολύ γρήγορος. Ναι. Το οζόδες λέμφωμα, γνωρίζουμε οι αιματολόγοι ότι είναι ένα δυσίατο νόσημα. Θα βρούμε κοινούς παράγοντες, όπως και στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, και αυτό δεν είναι παράξενο γιατί μοιράζονται κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς. Έτσι λοιπόν και εδώ από τη μελέτη Γκάντολιν, το ομπινοτούζουμαμπ σε συνδυασμό με την πενταμουστίνη φαίνεται να υπερέχει και παίρνει ένδειξη. Είναι σημαντική πληροφορία να γνωρίζουμε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και δόκιμος ακόμα και στους ασθενείς που είναι ριτούξιμα μανθεκτικοί.
Υπάρχουν όμως και άλλοι στόχοι εναντί των οποίων υπάρχουν μονοκλονικά αντισώματα, όπως εναντί του 22, του 80 και του διτού στόχου που ακούσαμε από την κυρία Πηγαδίτου, του πλυνατούζουμα από το 19, εναντί του 19 και του 3. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά οι μελέτες είναι αρχικές. Το εντελάλησιμ επίσης που γνωρίσαμε στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία έχει φανεί ότι στα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας έχει θέση στη μελέτη αυτή, στην οποία υπάρχουν 72 ασθενείς μοζόδες λέμφωμα. Επάγει πολύ ψηλές ανταποκρίσεις και πολύ καλές ανταποκρίσεις επίσης που ξεπέρνουν το 65% σε ασθενείς μοζόδες λέμφωμα με υψηλό βαθμό grade, με grade, υψηλό βαθμό ιστολογικής κακοήθειας. Συμπερασματικά, έχουμε στα όπλα μας για πρώτη φορά ένα παράγοντα ο οποίος φαίνεται να είναι αποτελεσματικό στη πολύ δύσκολη ομάδα του πολυθεραπευμένου οζόδους λεμφώματος. Έρχονται μπροστά μας και θα τα βρούμε επαναναστολή των κοινασών, όπως το ντουβέλισιμ, το οποίο σε δόσεις από 25 mg και πάνω μπορεί και να στέλνει ταυτόχρονα και τις δύο κοινάσες και φαίνεται να είναι ιδιαίτερος αποτελεσματικός σε ασθενείς μοζόδες λέμφωμα και γι' αυτό τρέχει μελέτη κλινικής φάσεως 3, που δοκιμάζει το συνδυασμό ντουβέλισιμ χλωραμβουκύλη. Το ιμπρούτινιμ, που είδαμε να είναι πολύ αποτελεσματικό στη χρόνια λεμφογενή, δεν φαίνεται να τα καταφέρνει ιδιαίτερος καλά στους ασθενείς μοζόδες λέμφωμα και είναι ένας παράγοντας μάλλον που δεν θα έχει θέση στο οζόδες λέμφωμα. Αντιθέτως όμως, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, η λεναλιδομίδη φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και αυτό μάλλον οφείλεται στους πολύπλοκους μηχανισμούς δράσης που στοχεύουν το μικροπεριβάλλον. Να μην ξεχνάμε ότι η στοιχομηθεία μεταξύ μικροπεριβάλλοντος και των, καρκινικών κυττάρων στο ζώδες λέμφωμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην παθογένεια της νόσου. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που αγγίζουν το 100% σε συνολικές ανταποκρίσεις όταν δοκιμάστηκε η λεναλιδομίδη και γι' αυτό ακολούθησαν μελέτες απευθείας σύγκρισης της λεναλιδομίδης σε συνδυασμό με ρητούξιμπα μόνο σε ασθενείς μοζόδες λέμφωμα, πολύ ψηλές ανταποκρίσεις επίσης και γι' αυτό δοκιμάστηκε επίσης και με τον κλασικό συνδυασμό R-CHOP. Όμως εδώ προσοχή, η αιματολογική τοξικότητα είναι ιδιαίτερως μεγάλη και επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. Δεν θα σταθώ, η κυρία Πηγαδίτου έκανε αναφορά για τους παράγοντες αυτούς που στοχεύουν το PD-1, όμως και εδώ στο ζώδες λέμφωμα βρίσκει εφαρμογή ένας άλλος παράγοντας αυτής της κατηγορίας, το PD-λίζουμα. Συνοπτικά και κλείνοντας, το εντελάλησιμ αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα στη θεραπευτική φαρέτρα της δύσκολης ομάδας ασθενών με πολυθεραπευμένο ζώδες λέμφωμα. Ωστόσο, απαιτείται γρήγορση για τις παρενέργειές του και κυρίως αναφέρομαι στην κολίτιδα, που είναι η πιο συχνή αιτία διακοπής της αγωγής. Να κρατήσουμε ότι σε κλινικό επίπεδο η λεναλιδομίδη φαίνεται να διεκδικεί θέση στη θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ το ομπινοτούζουμα είναι επίσης το μονοκλονικό αντισώματα που κάνει τη διαφορά. Η εποχή που οι ασθενείς με συμπτωματική προχωρημένου σταδίου νόσου θα λαμβάνουν πρώτης γραμμής θεραπεία χωρίς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, είναι βέβαιο ότι ίσως βρίσκεται πρώτων πυλών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.